Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα από ό,τι βλέπετε και από τον τίτλο έχουμε ένα ακόμη Jumbo Haul. Ναι, καλά ακούσατε, έχουμε ένα ακόμη Jumbo Haul. Είναι η αγαπημένη μας θεματολογία, τη λατρεύετε, τη λατρεύω. Σήμερα έχουμε ένα λίγο μεγάλο Jumbo Haul. Έβαλα ένα λευκό μπλουζάκι, αφήσα τα μαλλιά μου κάτω, δεν βαφτήκα καθόλου. Έβαλα αυτά εδώ τα απλά σκουλαρικάκια, αυτά είναι τα νύχια μου. Τα είχα κάνει για την παράσταση που έκανα στο ξένιο και είναι αυτά εδώ πέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, το προηγούμενο Σαββατοκυριακό ήταν οι δύο παραστάσεις στο ξένιο στο Παραλίμνη. Όσοι ήρθατε τα είπαμε και από κοντά. Γενικά τα νύχια μου τα έβαψα απλά γιατί δουλεύω μέσα σε κουζίνα και δεν μπορώ να τα έχω κάποιο έντονο χρώμα. Εγώ προσωπικά ήθελα να τα βάψω μαύρα για την παράσταση και μακριά, αλλά δεν είναι μακριά καθόλου. Είναι κοντά, είναι τα φυσικά μου νύχια και τα έκανα ημιμόνιμο και τα έβαψα ένα απλό γκλίτερ. Πολύ απλό γκλίτερ καλοκαιρινό, πάρα πολύ όμορφο. Με βολεύουν πάρα πολύ. Το σημερινό μας βίντεο μας κόστησε σύνολο 93 ευρώ και 13 cents. Πάλι καλά, πλησιάζουν οι μέρες να πληρωθώ γιατί δεν μου έχουν μείνει λεφτά. Και τώρα που το είπα αυτό, σήμερα είχα ραντεβού σε ψυχολόγο η ώρα 9:30 και εγώ έφυγα από το σπίτι γρήγορα γιατί άργησα να φύγω και έτρεχα λίγο παραπάνω, πήγαινα 65 χιλιόμετρα αντί 50 που δικαιόμουν εδώ πιο κάτω στη γειτονιά μου και είχε αστυνομία, είχαν στήσει μέσα στο χωράφι, ναι, και με σταμάτησαν, μου έβαλαν πρόστιμο 30 ευρώ και μπήκε και ένας πόντος. Δεν μου τη χάρισαν, πρώτη φορά με σταμάτησε η αστυνομία, τους εξήγησα ότι βιάζομαι γιατί έχω ραντεβού σε γιατρό και δεν κατάλαβα, μου έβαλαν απλά πρόστιμο. Τι να πω, η αστυνομία όταν τους χρειαζόμαστε για κάτι δεν το κάνουν, αλλά να είναι μέσα στους δρόμους και να βάζουν προστήματα ξέρουν, γιατί μόνο αυτά ξέρουν να κάνουν. Ο κυριότερος λόγος που πήγα σήμερα στον Jumbo, ποιος είναι? Είναι για αυτό εδώ πέρα το κιόσκι. Αυτό το κιόσκι το πήρα για την ταράτσα που έχω τα καναπεδάκια μου. Πέρσι είχα βάλει μια τέντα, ένα πλαστικό πανί βασικά και σκιζόταν συνέχεια και ήταν ότι πιο σπαστικό. Τώρα έβαλα αυτό το κιόσκι, δεν το βίδωσα στο πάτωμα, το έδισα με σχοινιά. Ελπίζω να μείνει γιατί αν φύγει θα πάνε έτσι 40 ευρώ και μόλις είπα και την τιμή του κοστίζει 40 ευρώ. Πρέπει όπως και δίποτε να το βιδώσουμε κάτω στο πάτωμα. Όχι πως θα μείνει αν το βιδώσουμε γιατί δεν είδα να κρατάνε τα πλαστικά το σίδερο πολύ καλά. 40 ευρώ και ως και οκ, τι περιμένετε, δεν θα είναι κάτι υπερβολικά καλό. Αλλά οκ, τη δουλειά του την κάνει. Αν το ανεβάσω μετά από αύριο αυτό το βίντεο και πρόλαβα να βγάλω φωτογραφία, το κιόσκι είναι αυτό εδώ. Και έβαλα το κιόσκι, έβαλα λαμπάκια γύρω γύρω, έβαλα αυτό το φωτιστικό που σας έδειξα στη μέση. Απλά δεν άναψαν πάρα πολλές ώρες γιατί δεν ήταν φορτισμένα και έσβησαν. So αν τα βγάλω απόψε φωτογραφία ή αύριο δεν νομίζω να είναι αναμένα. Συνεχίζουμε με το επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ το κουτί. Στην αρχή πήρα ένα κουτί για εργαλεία, το πιο μεγάλο που είχε εκεί, νομίζω ήταν 18 λίτρα αν δεν κάνω λάθος, και κόστιζε 10 ευρώ αυτό. So μόλις το είδα αυτό που είναι 20 λίτρα, το πήρα αυτό με 5 ευρώ. 5 ευρώ και είναι 20 λίτρα, ενώ το άλλο ήταν 18 λίτρα και ήταν 10 ευρώ. Okay. Δεν πειράζει αν δεν έχει χεράκι από πάνω να το κρατάς. Πάλι τη δουλειά του την κάνει, είναι πολύ ωραίο και χωράει πάρα πολλά εργαλεία μέσα. Αλήθεια, σας το προτείνω παρά να πάρετε αυτές τις εργαλειοθήκες, καλύτερα να πάρετε ένα τέτοιο μπαούλο και να το έχετε στο σπίτι. Τώρα αν είναι για να το μεταφέρετε σε κάποια δουλειά, εντάξει θα πάρετε το άλλο, αλλά για το σπίτι μια χαρά τη δουλειά του την κάνει και αυτό. Κάτι που ξέχασα να πω, η Jumbo σακούλα είναι αυτή εδώ, είναι τεράστια. Και κάτι άλλο, αν θέλετε και εσείς φυσικά ακολουθήστε με στα social media μου, Felicia Pavlina στο Instagram.
Bliss Nation Candles για τη σελίδα με τα κεριά που φτιάχνω και ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα της Κύπρου. Φελίσια Παυλινά στο TikTok για να βλέπετε διάφορα βιντεάκια που ανεβάζω στο TikTok και τα live βίντεο που φτιάχνω. Δεν ξέρω κάθε πότε κάνω live βίντεο, αλλά κάνω. Πριν συνεχίσουμε όμως, θέλω αν θέλετε και εσείς φυσικά να πατήσετε subscribe και να πατήσετε και την καμπανούλα για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Πατήστε ένα τεράστιο like για να καταλάβω ότι σας αρέσει τέτοια θεματολογία στο κανάλι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια διάφορες ιδέες που έχετε να κάνω για βιντεάκια και τι άλλο θέλετε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε κάτω στα σχόλια. Κάντε share αυτό το βίντεο στους φίλους σας για να μεγαλώσει η παρέα μας και πάμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν για την ταράτσα, είναι αυτό εδώ το χαλάκι. Το άλλο που πήρα χάλασε κάπως, so πρέπει να το αλλάξω. Αυτό κόστιζε 2,49, είναι κάπως έτσι. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν 2 ευρώ νομίζω και το πήρα, αλλά ok και 2,49, εντάξει, 50 cent παραπάνω, ok. Τι να πούμε, εντάξει, τη δουλειά του να την κάνει, ελπίζω να αντέξει και να μην καταστραφεί και αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Επόμενα δύο είναι για το αυτοκίνητο και είναι αυτά εδώ τα δύο. Είναι για να μπαίνουν στα πισινά τζάμια του αυτοκινήτου για τον ήλιο. Να ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Παιδιά, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Κάτι πήγε εντελώς λάθος, δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Αλλά κάνει για να το βάλω στον μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου για να μην πιάνει τόσο πολύς ήλιος μέσα στο αυτοκίνητο. Ελπίζω και το άλλο να μην είναι έτσι. Λέει ότι είναι για... είναι για, το... για τα πλαϊνά παράθυρα, λέει. Και εδώ το δείχνει ότι είναι μικρό και ξαφνικά το ανοίγεις και είναι όλο αυτό το πράγμα. Ενώ δείχνει άλλα τον άλλο εδώ. Τέλεια. Έπρεπε να ήταν το μισό από αυτό. Ανοίξουμε και το άλλο να δούμε τι γίνεται. Να μην το ανοίξουμε. Νομίζω δεν θα το ανοίξω γιατί από ό,τι φαίνεται είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Τα συγκεκριμένα κόστιζαν 2,49 το καθένα. Okay. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα τα βάλω στο αυτοκίνητο να δούμε αν θα χρησιμεύσουν κάτι. Δεν έχω ιδέα, πάντως είναι τεράστια. Τώρα για το δωμάτιο πήρα 4 τέτοιες σίκες, 2 λεπτάκια. Πήρα 4 σίκες μαξιλαριών, ονομάζεται καπιτονέ μαξιλαροθήκη. Είναι 50 cm επί 70 cm. Ελπίζω να κάνει για τα μαξιλάρια μου. Έχω 4 μαξιλάρια εδώ στο κρεβάτι, οπότε πήρα 4. Κόστιζα 2,99 το καθένα, δηλαδή 3 ευρώ το καθένα. Είναι λίγο ακριβά, θα έπρεπε να ήταν γύρω στο 1,99. Αλλά, ok, ελπίζω να είναι καλά. Τέλος αυτού του μήνα έχω τη γιορτή μου, την ονομαστική μου εορτή και πήρα αυτά εδώ τα ζελεδάκια για να κεράσω τους συναδέλφους στη δουλειά. Είναι αυτά εδώ, έχει σακουλάκια μέσα και έχει κάποια τεμάχια μέσα, δεν ξέρω πόσα τεμάχια έχει. Γενικά σαν σακουλάκια έχει 21 από όσο θυμάμαι που κοίταξα. Κάπου το λέει, αλλά τώρα δεν το βρίσκω που το λέει, πάντως έχει 21 από όσο θυμάμαι. Ναι, 21 εδώ, 250 γραμμάρια το κάθε πακέτο από ό,τι λέει εδώ. Ok, 21 πακέτα και 21, σύνολο έχουμε 42 πακέτα. Ελπίζω να με κανέσουν, αν δεν με κανέσουν, τι να πω, θα πρέπει να πάω να πάρω κι άλλα. Αυτά τα συγκεκριμένα τα πήρα επειδή εγώ δεν τρώω ζελεδάκια και σίγουρα δεν τα φάω εγώ και στο τέλος να μην πάρω τίποτα. Πήρα κάτι που δεν το τρώω εγώ για να μπορώ να το δώσω σε άλλους. Τα συγκεκριμένα κόστιζαν 3,99 το κάθε πακέτο, 4 ευρώ το κάθε πακέτο δηλαδή. Οκ, είναι λίγο ακριβά 4 ευρώ, αλλά τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να κεράσω. Κάτι που είχε καιρό να αγοράσω είναι αυτά τα Speed Fix τέλες για να κλείνω κούτες. Οι διάφανες, οι τέλες, για κάποιο λόγο ήταν πολύ πιο ακριβές από αυτές τις καφέ
Και επειδή εγώ για την αποθήκη της θέλω, δεν τις χρειάζομαι για κάτι άλλο, γιατί βάζω πράγματα μέσα στις κούτες και τις κλείνω, τόσο καιρό έπαιρνα τις διάφανες που ήταν πολύ πιο ακριβές, δεν ξέρω γιατί, ενώ αυτές κοστίζαν 0,99 το κάθε ένα, το κάθε κουλούρι 0,99, την ίδια ποσότητα έχει μέσα, απλά είναι σε χρώμα καφέ. Νομίζω είναι πολύ πιο καλές αυτές, γιατί θα βλέπεις κιόλας και το speed fix σε ποιο σημείο είναι. Συνεχίζουμε κάτι που είναι για τα σεντόνια μου, είναι αυτό εδώ, ελπίζω να κάνει δουλειά γιατί τα σεντόνια που έχω στο κρεβάτι μου κάποια είναι λίγο πιο μικρά και βγαίνουν συνέχεια και είναι σπαστικά όπως αυτά που έχω τώρα στο κρεβάτι μου. Ελπίζω να κάνουν δουλειά, δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουν δουλειά, αλλά από όσο μου φαίνονται κάπως καλά, είναι κάπως έτσι. Δεν έχουν τόση πολύ ελαστική. Αυτό τώρα πώς θα το στερεώσω, θα μπει μέσα το σεντόνι και μετά θα μπει και αυτό μέσα να το σφινώσει το σεντόνι. Δεν έχω ιδέα και κατά πόσο θα κρατήσει αυτό. Ελπίζω να κρατήσει γιατί στην αρχή θα έπαιρνα κάποια άλλα μεταλλικά που ήταν μανταλάκια και σίγουρα θα κρατούσαν, αλλά τα 2 τεμαχιά και στο τέλος πήρα αυτά που είναι 4 τεμαχιά και κοστίζαν ένα 49. Okay, και τα άλλα να έπαιρνα θα μου έβγαιναν πάλι πιο φθηνά να έπαιρνα 4 τεμαχιά, αλλά αυτά λέω για να είναι πιο ακριβά σημαίνει ότι θα είναι και πολύ πιο καλά. So τα πήρα αυτά, ελπίζω να κάνουν τη δουλειά τους γιατί θα νευριάσω. Επόμενο είναι αυτό εδώ, ναι δεν το χρειάζομαι προφανώς, αλλά είναι χρώμα κυμολίας, είναι μαρκαδόρι κυμολίας, είναι χρώμα χρυσό, μπρονζέ, αν δεν κάνω λάθος, και ένα ασημί. Okay, είναι πολύ όμορφη, κόστιζαν 0,99 cent. Εδώ λέει ότι κατάλληλος για κεραμικό, πλαστικό, βινίλιο, μέταλλο, μαυροπίνακα, καθρέφτη. Και σε παρένθεση λέει στο μαυροπίνακα και στον καθρέφτη σβήνει με πανί, στο μαύρο πίνακα με υγρό πανί και στο καθρέφτη με στεγνό πανί. Αλλά για το κεραμικό, πλαστικό, βινίλιο, μέταλλο δεν λέει τίποτα που σημαίνει παίζει να μην σβήνει. Ελπίζω να μην σβήνει για να μπορώ να γράψω σε κάποια πράγματα που δεν θέλω να σβήσει. Εγώ γι' αυτό το πήρα παραπάνω και απλά μου άρεσαν τα χρώματα. Φυσικά όμως δεν μπορούσα να σταματήσω μόνο σε αυτό. Αυτό κόστιζε 0,99. Πήρα και ένα λευκό μαρκαδόρο που είναι κυμολίας και αυτός κόστιζε 0,69 cent. Τα ίδια ισχύουν και για αυτό από όσο είδα τώρα από πίσω. Και πήρα και όλους αυτούς εδώ τους χρωματίστους μαρκαδόρους κυμολίας. Δεν ξέρω γιατί πήρα τόσους πολλούς αλλά τους πήρα. Κόστιζα 2,49 οι συγκεκριμένοι. Ισχύουν και για αυτά το ίδιο όπως τα άλλα. Έχει χρώμα κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, κόκκινο, μπλε, μοβ και ροζ. Από ό,τι καταλάβατε τα περισσότερα χρώματα τα έχω, so πάμε καλά. Τώρα πήρα αυτές εδώ τις δύο κονσέρβες, είναι για γάτους αλλά την τρώει και ο σκύλος μου. Τη μία θα τη δώσω στο Tiger και την άλλη θα τη δώσω στο σκύλο μου, το Δία. Ο χοντρούλης μου ο Βελίξ δεν θα μπορεί να φάει γιατί πέθανε. Μου τον σκοτώσανε, τον δηλητηρίασαν. Αλλά έχω ακόμη τον Δία και τον Tiger. Δεν έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ το πινέλο. Χρειαζόμουν τέτοια πινέλα που να είναι flat. Ελπίζω να είναι όπως το ήθελα και να πιάνει τη σκιά που είναι glitter, γιατί αυτό χρειαζόμουν. Στο συγκεκριμένο κόστιζε 0,99. Ελπίζω να κάνει, τα άλλα που έψαχνα δεν τα είδα εκεί, οπότε αυτό είναι ένα μικρό θεματάκι. Επόμενο βρήκα αυτή εδώ τη μάσκαρα, επειδή τελείωσε η δική μου η μάσκαρα, χρειαζόμουν, ελπίζω να είναι καλή. Μάσκαρα πόσο θυμάμαι πρώτη φορά παίρνω από τον Jumbo. Okay, δεν ξέρω, την πήρα να δοκιμάσω. Η συγκεκριμένη κόστιζε 2,49, για να στοιχίζει 2,49 παίζει να είναι καλή. Για Jumbo είναι καλή η τιμή. Γενικά σαν μάσκαρα είναι πανφτηνή, οπότε μπορεί να μην είναι καλή. Όταν έπαιρνα αυτή τη μάσκαρα βρήκα και μια μοβ μάσκαρα και την πήρα. Είχε και μπλε εγγραφική, αλλά δεν βρήκα πουθενά την μπλε και βρήκα μόνο τη μοβ.
Αυτή κοστίζει 1,99, πολύ πιο φθηνή από την άλλη. 50 cent πιο φθηνή, όπως το θυμάμαι, ναι. Φαίνεται ωραία αυτή, είναι μοβ. Δεν ξέρω αν θα τη φορούσα κάπου στη δουλειά, γιατί για τη δουλειά τη θέλω παραπάνω. Αυξάνει και επεκτείνει τις φλεβαριδές για έντονο όγκο και μήκος, λέει. Παίζει να τη δοκιμάσω αύριο στη δουλειά, δεν έχω ιδέα σίγουρα αν θα τη δοκιμάσω. Και πάμε στα δύο τελευταία που είναι αυτά εδώ. Τι είναι αυτά όμως? Το ένα είναι eyeliner μαύρο με glitter και το άλλο είναι eyeliner μπλε με glitter. Τα βλέπετε που στραφταλίζουν, 2 λεπτά. Τα βλέπετε τα glitter. Είναι πάρα πολύ όμορφο, ελπίζω να είναι καλά και να μένουν για ώρες. Οι άλλες που πήρα από το Shane είναι τέλειες, πάρα πολύ καλές. Είναι τα χρωματιστά eyeliner. Μένουν πάρα πολλές ώρες και όταν τα τρίβεις με το μωρομάντιλο να φύγουν, δεν φεύγουν με τίποτα και πονάς το μάτι σου από την πολλή ώρα που το τρίβεις για να φύγει και στο τέλος φεύγει, αλλά με πάρα πολύ δυσκολία. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ακόμη μια μέρα εδώ μαζί μου στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας βιντεάκι. Γεια σας!